της προσεχής τουλάχιστον μία-δύο δεκαετίες οι κοινωνίες δεν θα έχουν τίποτε ιδιωτικό στο τέλος και θα δεινοπαθούν και οικονομικά και από κάθε άλλη άποψη. Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Κοντογιώργη να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του για το ρόλο της τεχνολογίας η οποία φέρνει τον άνθρωπο σε μια νέα πραγματικότητα με φόντο και την πανδημία του κορονοϊού η οποία λειτουργεί και ως επιταχυτής των όποιων εξελίξεων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το βρεφικό στάδιο το οποίο είναι ασφυκτικό πια και σε επίπεδο αξιών των κοινωνιών, το βλέπουμε με τις αντισυμβατικές τους συμπεριφορές και σε επίπεδο σχέσεων δύναμης. One study found billionaires have driven almost 80% of the 40 main breakthrough innovations over the last 40 years. That's a problem when the richest 1% of households already own nearly half of the world's wealth. Μιλώντας τον Γιώργο Σαχίνη, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, περιέγραψε σε ποιο στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης ζούμε, τον κομβικό ρόλο του πολιτικού και οικονομικού συστήματος, τις συγκρούσεις με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και με τους κατόχους του συστήματος σε μια κρίσιμη φάση, με τα ερωτήματα όμως να παραμένουν. Ποιος έχει τον απόλυτο έλεγχο και ποιος ελέγχει τη τεχνολογία της επικοινωνίας? Το ποιος την ελέγχει έχει απευθείας αναφορά πρωταρχικά στο πολιτικό σύστημα, ποιος αποφασίζει δηλαδή για τους ρόλους που θα παίξει η τεχνολογία και προς όφελος τίνων. Είναι ο φόβος ο οποίος σχετίζεται με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, όπως είπα πριν. Και όχι μόνο για το τι βρίσκουμε στο διαδίκτυο, αλλά πώς χρησιμοποιούμε την απέραντη πληροφορία την οποία παίρνουμε από το διαδίκτυο. Φτάνουμε πια σε μια εποχή που τα παιδιά μας, οι νέες γενιές, παίρνουν την πληροφορία και αδυνατούν αυτή την μεγάλη, τον μεγάλο όγκο πληροφορίας να το μετατρέψουν σε γνώση. Στην εκπομπή Αντιθέσεις δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα της διαφύλαξης των δικαιωμάτων, καθώς οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι ορατοί και αόρατοι. Εάν συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για μια πανδημία που πρέπει να ελέγξουμε για να διασωθούν όσο γίνεται περισσότερες ανθρώπινες ζωές, τότε δεν τίθεται ζήτημα και όσο διαρκεί διαφύλαξης δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να μην συλλογιστούμε τι σημαίνει για το μέλλον. Αυτή η πορεία, η αρνητική πλευρά της τεχνολογίας, η οποία συνθλίβει την αξία του ανθρώπου και την προσωπικότητά του. Ο εθισμός του ανθρώπου στη χρήση της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα σε συνθήκες καραντίνας, η κατάργηση της έννοιας της ιδιωτικότητας, οι σχέσεις δύναμης, στη σκακέρα των παγκόσμιων οικονομικών πόλων, όπως και η αναδιάταξη στον πυρήνα της οικονομίας με φόντο και τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης με τον Γιώργο Κοντογιώργη να αναφέρεται στις αδυναμίες του όλου συστήματος. Εάν οι κοινωνίες ξυπνήσουν, ναι, και διαπιστώσουν ότι η δύναμή τους είναι πρωτογενής και κανείς δεν μπορεί, εάν αυτές κατέχουν το πολιτικό σύστημα, εν όλο ή εν μέρη, να τους αντιτείνει, σημαίνει ότι αυτές θα βάλουν τους κανόνες και επομένως θα ξέρουμε ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να ελέγξει τι. Στην εκπομπή Αντιθέσεις αναδείχθηκε και η μεταβολή στις σχέσεις εργασίας και εργοδοσίας μέσω της τεχνολογίας, ενώ στο ερώτημα του Γιώργου Σαχίνη για το αν έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ο Γιώργος Κοντογιώργης απαντά. Ο φόβος ποικιλίζει, διότι αισθάνονται ότι τους έχει ξεφύγει ο έλεγχος. Γι' αυτό και εγκαθιδρύουν αυτά τα συστήματα ελέγχου και στις πλατφόρμες του ίντερνετ.